Θα προσπαθήσω μέσα στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου να αναφερθώ στα συστήματα αναφοράς και ταξινόμησης των χειρουργικών και κατ' επέκταση ουρολογικών επιπλοκών. Μια πλοίο ήρθατε και κουνιέται λίγο. Μια από την Κρήτη ήρθε. Ναι. Όπως φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η αναφορά, ο τρόπος αναφοράς των χειρουργικών επιπλοκών έχει κάποια προβλήματα. Και αυτό πιθανότατα αποδίδεται στο γεγονός ότι έχουμε απουσία καθολικά αποδεκτών ορισμών για το τι σημαίνει δηλαδή, τελικά επιπλοκή όπως προαναφέρθηκε, καθώς και κατηγοριοποιήσεων των χειρουργικών επιπλοκών, όπως επίσης και απουσία σαφών κατευθυντηρίων οδηγιών για το πώς θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτές τις επιπλοκές για την ορθή αναφορά τους. Το 2002 δημοσιεύθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον paper από το τμήμα χειρουργικής του Memorial, από τους Martin et al. Και στο paper αυτό αναφέρθηκαν και δόθηκαν για πρώτη φορά μια σειρά από 10 κριτήρια ποιότητος αναφοράς των χειρουργικών αποτελεσμάτων. Και στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας από τους συγγραφείς για να φανεί αν και κατά πόσον οι διάφορες μελέτες στις οποίες χρησιμοποιούν μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις όπως η πανκρεατεκτομή, η υπατεκτομή και η ισοφαγεκτομή χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους και τις επιπλοκές τους. Ένα ανάλογο paper δημοσιεύτηκε πάλι από το Memorial, από το τμήμα της ουρολογίας, 5 χρόνια αργότερα, από τον Dindo et al., ο οποίος αναζήτησε το ίδιο, να δώσει απάντηση στο ίδιο ερωτηματικό. Εάν χρησιμοποιούν δηλαδή τα κριτήρια αυτά ποιότητος του Μάρτιν για την παρουσίαση των χειρουργικών επιπλοκών στην ουρολογία όμως. Και συγκεκριμένα στην ογκολογία, στην ουρολογική ογκολογία, και αναλύθηκαν οι μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ριζική προστατεκτομή, η ριζική κυστεκτομή, ο πιστοπεριτονεϊκός λεφαδυτικός καθαρισμός και η μερική νεφρεκτομή. Και τα δύο papers καταλήγουν τελικά στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν προτυποποιημένα κριτήρια για την παρουσίαση αυτών των επιπλοκών, διότι υπάρχει κάποιο έλλειμμα δεν αναφέρονται πολλές φορές σωστά, αφού όπως φάνηκε τόσο στην ουρολογία όσο και στην γενική χειρουργική ένα μικρό ποσοστό μόλις των μελετών χρησιμοποιεί 9 ή και πάνω από 9, 10 δηλαδή όλα τα κριτήρια του Μάρτιν για να αναφέρει τα αποτελέσματά του και τις χειρουργικές επιπλοκές. Συγγνώμη κύριε Μαυλάκη, ουσιαστικά το μήνυμα το οποίο θέλετε να μας δώσετε σε αυτό το πράγμα είναι ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στα περιοδικά είναι χαμηλής ποιότητας όσον αφορά τις χειρουργικές τεχνικές και τα αποτελέσματα. Ναι, σε κάποιο βαθμό βέβαια, ναι. Σε κάποιο βαθμό, σε σημαντικό βαθμό, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Κοιτάξτε, από μια προσωπική μου εμπειρία πρόσφατα που σε μια μετανάλυση που κάναμε διπολική εναντίον μονοπολικής, όλα τα αριστερά που βρήκαμε και υπάρχουν στην βιβλιογραφία είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Αυτό είναι μια προσωπική εμπειρία από μια. Και έχουμε να πω και το άλλο, ότι στο πρόσφατο. Ποιο, παρακαλώ. Αναφέρθηκα σε μία μετανάλυση που δημοσιεύσαμε πρόσφατα, στην οποία ταυτοποιήθηκαν όλες οι στοιχειοποιημένες κλινικές δοκιμές που συγκρίνουν τη μονοπολική με τη διπολική, τη διορθωτική προστατεκτομή. Και επειδή ως μετανάλυση ένα από τα βασικά της βήματα είναι να εκτιμήσει και την ποιότητα των στοιχειοποιημένων κλινικών δοκιμών που λαμβάνεις υπόψη σου με βάση τα κριτήρια του Cochrane, αυτό που είδαμε ήταν πολύ χαμηλής ποιότητας. Πιθανόν να συμβαίνει και σε άλλες. Πρόκειται για μία μετανάλυση, μία για δημοσίευση για το Cochrane, έτσι δεν ήταν τυχαίο. Αλλά δεν είναι, δεν ξέρω, είναι αυτό που ρωτάτε. Ναι, αυτό που ρωτάω είναι, αλλά αυτό που δείξατε προηγουμένως, το ότι πληρούν τα κριτήρια του Μάρτιν, που είναι τα ποιοτικά κριτήρια, ελάχιστες μελέτες από αυτές που βλέπουμε να δημοσιεύονται. Και ήταν εντυπωσιακό, νομίζω, ότι και φέτος το Πανευρωπαϊκό στη Βιέννη, που παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από μια επιτροπή του Guidelines Office, που αφορούσε την ποιότητα των μελετών για την ριζική προστατεκτομή και τις καινούργιες τεχνολογίες, όπου πάλι είπαν ότι, κοιτάξτε να δείτε, η ποιότητα των δημοσιεύσεων που έχουν γίνει σχετικά με το θέμα, μην είμαστε και τόσο σίγουροι ότι αντανακλούν ποιοτικά πάρα πολύ καλά τα πράγματα, άρα χρειάζεται να γίνουν με συγκεκριμένα κριτήρια. Συγγνώμη για τη διάρκεια. Μπορώ λίγο κι εγώ μια συμπλήρωση. Δεν είναι μόνο οι δημοσιεύσεις, είναι και η καθημερινή μας κλινική πράξη που είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Έτσι, δεν έχουμε τον έλεγχο του τι κάνουμε. Τη γενική εικόνα δεν την έχουμε. Ναι, αλλά όταν ερχόμαστε να αναφέρουμε. Κοίταξε να δεις, εγώ κατάφερα να βάλω την καρέκλα ανάποδα να στέκεται στο ταβάνι. Και ότι δεν είχα καθόλου επιπλοκές για αυτό το πράγμα. Αν μείνουμε σε μια τέτοιου είδους αναφορά, ότι εγώ είχα επιτυχία 87% και 0% επιπλοκές, αυτό το πράγμα από πλευράς ποιότητας στον τρόπο της αναφοράς είναι 0. Άρα λοιπόν, μπορεί να έχω κάνει τυχιοποίηση στη μελέτη μου και να είναι μια ωραία κλινική δοκιμή που την έχει δημοσιεύσει το Journal of Urology, το European Urology, αλλά όταν κανείς τα σπάσει τα πράγματα κάτω, θα δει ότι τα ποιοτικά κριτήρια είναι έως και ανύπαρκτα. Ναι, απλά λέω ότι δεν έχει μόνο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι μπορείς αυτή τη στιγμή, Διονύση, να αξιολογήσεις στο λαϊκό την ουρολογική κλινική που είναι τα ιδιακά προβλήματα, αν δεν κάνετε μια καταγραφή για να μπορέσετε να βελτιωθείτε. Αυτό είναι. Άμα δεν γίνει μια καταγραφή, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι κάνεις. Ήταν πασιφανές, νομίζω, από την εισήγησή μου, ότι αν δεν κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να μιλήσεις τίποτα για ποιότητα. Ούτε να συγκριθείς με τον οποιονδήποτε άλλον. Έτσι, και με τον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα, ο αντίπαλός σου είναι ο εαυτός σου, που θα πεις, α, εγώ την δεκαετία 1995-2005. Είχα αυτά τα αποτελέσματα και τώρα που έμαθα τη δουλειά μου καλύτερα, έχω καλύτερα αποτελέσματα. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, ή αν αποτελεί κριτήριο ότι δεν έμαθα απολύτως τίποτα τα τελευταία 10 χρόνια και είμαι στο ίδιο επίπεδο που ήμουν μια δεκαετία πριν. Και πρόσφατα έγινε μια συστηματική ανασκόπηση επίσης της Διεθνούς Βιβλιογραφίας που δημοσιεύτηκε στο Journal of Urology, η οποία έλεγξε το ίδιο πάλι ερώτημα, αλλά χρησιμοποιώντας άλλα κριτήρια. Όχι τα κριτήρια Μάρτιν, αλλά εάν πληρούνται τα κριτήρια τα οποία προτείνει το Consult Group για την αναφορά, στον τρόπο αναφοράς των επιπλοκών. Ταυτοποιήθηκαν όλες οι στοιχειοποιημένες κλινικές δοκιμές, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα 4 μεγάλα ουρολογικά περιοδικά, Journal of Urology, European Urology, BJU, και ελέγχθηκαν ως προς το κατά πόσον αυτά τα τυχεοποιημένα, αυτά τα RCTs αναφέρονται στις επιπλοκές τους με τον ορθό τρόπο. Και βρέθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα στην αναφορά των επιπλοκών. Βέβαια, αυτό το paper δεν αναφέρεται μόνο στις χειρουργικές επιπλοκές, αναφέρεται γενικώς στις επιπλοκές πάσης φύσεως θεραπείας που εφαρμόζεται στην ουρολογία. Αλλά πιστοποιεί όλα τα προηγούμενα που ήδη έχουμε πει. Γενικώς έχουμε δηλαδή χαμηλή ποιότητα στην αναφορά των επιπλοκών και απομέρους και των χειρουργικών επιπλοκών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, η οποία, όπως είπε και ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος, έχει συστήσει μία ιδιαίτερη επιτροπή που σκοπό της έχει ακριβώς να κάνει έρευνα πάνω στο αντικείμενο αυτό και τελικά να καταλήξει και να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς πρέπει ορθά να αναφέρονται χειρουργικές επιπλοκές και περισσότερα, επειδή είναι επικεφαλής ο καθηγητής, να μας πει στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι, λοιπόν, να τα λέμε αφού δεν τα λέτε εσείς, ότι το να ανατεθεί στο Διονύση Μητρόπουλο ο συντονισμός αυτής της Επιτροπής από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι μια τιμή για τη χώρα μας και αναγνώριση. Σας ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τα προτυποποιημένα συστήματα που υπάρχουν για την αναφορά των χειρουργικών επιπλοκών, τα βλέπουμε εδώ πέρα συνοπτικά στον πίνακα, είναι 5. Τα 3 πρώτα γενικώς είναι απλά στην εφαρμογή τους, το Clavien Dinto, το MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center Severe Degrading System και το Accordion. Έχουν κάποιες διαφορές ως προς τη βαθμονόμηση. Όλα εκτός από το Accordion, το οποίο είναι πρόσφατο, προτάθηκε το 2009, έχουν ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά τους. Κανένα όμως ως προς την εγκυρότητα στην ουρολογία. Η εγκυρότητά τους έχει ελεγχθεί σε άλλες επεμβάσεις, όχι ουρολογικές επεμβάσεις. Από αυτά τα συστήματα, τα τελευταία, αυτά τα δύο, δεν θα αναφερθούμε περισσότερο, είναι αρκετά πολύπλοκα στην εφαρμογή τους. Εκείνο το οποίο φαίνεται να κερδίζει χώρο και αποδοχή είναι το Clavien Dinto. Εκείνο το οποίο εγώ είχα την ευκαιρία κάποια στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ένα από τα δύο το οποίο δεν αναφέρεται. Δεν θα αναπτύξετε. Αυτό το περίφημο NSQIP, το οποίο είναι τα αρχικά των National Surgical Quality Improvement Program, είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά από την άλλη μεριά ιδιαίτερα αποτελεσματικό, γιατί έχει ελεγχθεί αν βελτίωσε την ποιότητα των ιδρυμάτων και των ανεξάρτητων χειρουργών. Είναι κεντρικά διαθέσιμο, κοστίζει απίστευτα λεφτά, γιατί είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που απαιτεί όμως και τρομακτική προσπάθεια και ενέργεια και χρήμα
και εκεί έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις τα πράγματα σε μια ολόκληρη χώρα. Αλλά είναι από εκείνα τα οποία όντως σε μια σειρά από ειδικότητες, όχι της ουρολογίας συμπεριλαμβανομένης, έχει ελεγχθεί ότι κατά πόσον έχει συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης. Και όντως είναι πραγματικότητα. Αλλά στην Ευρώπη μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, το 1992 δημοσιεύτηκε ένα paper κλειδί από τους Clavin et al. Από τον Καναδά, στο περιοδικό Surgery. Στο paper αυτό επιχειρήθηκε ακριβώς αυτό που είπε προηγουμένως και ο καθηγητής Μητρόπουλος, να δοθούν ορισμοί για το τι σημαίνει επιπλοκή, τι σημαίνει επακόλουθο και τι σημαίνει αποτυχία. Και όπως είδαμε, έτσι ορίστηκε από αυτούς τους συγγραφείς σαφώς το τι σημαίνει επιπλοκή. Οποιαδήποτε εκτροπή από τη φυσιολογική, ιδανική, θεωρητικά τουλάχιστον, με τη γενετική πορεία θεωρείται επιπλοκή. Διαφοροποιείται από το επακόλουθο, το οποίο είναι μία ανεπιθέρα επιθύμητο συμβάν, το οποίο είναι έμφυτο με την επέμβαση από την οποία έχει προέλθει, που όμως κατά κάποιο τρόπο είναι συνέπεια ενός αποδεκτής αλλαγής της δομής ή της λειτουργίας του οργανισμού. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που υπόθηκε προηγουμένως. Εάν μιλάμε για έναν ακροτηριασμό, φυσικά ο ασθενής δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι επιπλοκή, αυτό είναι επακόλουθο της επέμβασης. Και η αποτυχία σημαίνει ότι ορίστηκε ως ναι, μεν όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε καμία επιπλοκή, αλλά δεν πετύχαμε αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε να πάμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ογκολογική επέμβαση, έχουμε υπολοιπόμενο όγκο μέσα. Εκτός από τους ορισμούς αυτούς που δόθηκαν σε αυτό το paper, δόθηκε και ένα σύστημα βάθμου νόμισης των επιπλοκών, το οποίο είναι γνωστό και ως σύστημα Clavien ή TAF-92, που έχει 4 επίπεδα βαρύτητας, τα βλέπουμε εδώ στον πίνακα, και έχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Οι επιπλοκές βαθμονομούνται με βάση τις θεραπευτικές τους επιπτώσεις. Δηλαδή, το αν μια επιπλοκή θεωρηθεί βαρύτερη από κάποια άλλη, αυτό είναι αποτέλεσμα με το τι θεραπεία χρειάστηκε να δώσουμε για αυτή την επιπλοκή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί με αυτόν τον τρόπο η πιθανότητα μια επιπλοκή να υποεκτιμηθεί ή να μην καταγραφεί είναι μικρή, δεδομένου ότι συνήθως οι θεραπείες καταγράφονται. Καταγράφονται στα ιστορικά, καταγράφονται στα φύλλα νοσηλείας. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να έχουμε αυτή την πληροφορία και επομένως αυτό του δίνει μια ιδιαίτερη ισχύ του συστήματος ακόμη και σε αναδρομικές μελέτες. Και δύο λόγια μόνο. Στο grade 1 μπαίνουν οι επιπλοκές που θεωρούνται ελάχιστου κινδύνου, δηλαδή οι επιπλοκές. Καταστάσεις οι οποίες αν τις αφήσουμε έτσι χωρίς θεραπεία θα πάνε μόνο στους καλά. Είναι ελάχιστου κινδύνου. 2 είναι οι επιπλοκές διαιτικά απειλητικές για τη ζωή, που χρήζουν κάποιες παρέμβασεις και αν αυτή είναι μόνο φαρμακευτική, τότε μιλάμε για 2α. Αν απαιτούν κάτι παραπάνω, χειρουργική, ενδοσκοπική, αχτυλολογική παρέμβαση είναι 2β. Ως 3 ορίζουμε τις επιπλοκές που οδηγούν σε υπολοιπόμενη αναπηρία ή εκτομή κάποιου οργάνου και 4 τις επιπλοκές που οδηγούν στο θάνατο. Αυτό είναι το σύστημα TAF-92 κατά Clavien. Υπάρχουν και άλλα συστήματα όπως το MSKCC από το Memorial, το οποίο δεν θα πω πολλά γι' αυτό. Είναι ανάλογο του Clavien, τροποποίηση, ελαφρά τροποποίηση του Clavien, όπως είπαμε και το Accordion. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ίδιοι συγγραφείς αυτού του προηγούμενου άρθρου έρχονται 12 χρόνια αργότερα, το 2004, και ξανά ελέγχουν το θέμα. Δημοσιεύουν λοιπόν ένα paper στο Annals of Surgery από τους Dindo et al., στο οποίο προτείνουν μία καινούργια ταξινόμηση που βασίζεται στο Clavien, αλλά έχει κάποιες διαφορές. Παράλληλα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάνουν έλεγχο εγκυρότητας του νέου συστήματος σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών και εκτιμούν την αποδοχή και αναπαραγωγικότητά του σε διεθνές επίπεδο με ερωτηματολόγια τα οποία αποστέλλονται σε 10 κέντρα στον κόσμο, στα οποία απαντούν και συμμετέχουν 144 χειρουργοί ποικίλου επίπεδου εκπαίδευσης. Το βασικό κόνσεπτ παραμένει το ίδιο. Διατηρούνται οι ορισμοί του τι σημαίνει επιπλοκή, συνέπεια, αποτυχία. Η ταξινόμηση πάλι βασίζεται στη θεραπεία. Αυτά διατηρούνται. Έχουμε όμως κάποιες μεταβολές. Καταρχήν, εξαλείφεται το κριτήριο διάρκειας νοσηλείας που υπήρχε στο προηγούμενο σύστημα. Δεδομένου ότι η διάρκεια νοσηλείας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα logistics, παραδείγματος χάρη, σε ένα τμήμα ή σε μια περιοχή, δεν μπορεί να τεθεί ως κριτήριο βαθμονόμησης μιας επιπλοκής. Μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας για άλλους λόγους, όχι επειδή είναι βαριά η επιπλοκή. Επίσης, αλλάζουν κάποια πράγματα άλλα, όπως τίθεται μια καινούρια κατηγορία, αυτή η 4, που μπαίνουν οι επιπλοκές, οι απειλητικές για τη ζωή, και επίσης η 3,
στο προηγούμενο που περιλάμβανε επιπλοκές που αφήνουν κάποιο disability, κάποια αναπηρία, εξαλείφεται πλέον και αντί για αυτήν μπαίνει ένα πρόθεμα πια που ονομάζεται D από το disability που μπορεί να συνοδεύει οποιοδήποτε από αυτά τα grades. Grade 1, οποιαδήποτε εκτροπή από τη φυσιολογική μεταχειρητική πορεία που δεν απαιτεί οποιαδήποτε παρέμβαση. Grade 2, επιπλοκές που απαιτούν παρέμβαση αλλά με φάρμακα. Εδώ μπαίνουν και οι μεταγγίσεις, αν χρειάζεται. Grade 3, χρειάζονται κάτι παραπάνω. Χειρουργική παρέμβαση, ακτινολογική ή ενδοσκοπική παρέμβαση. 3α και 3β, αν η παρέμβαση αυτή χρειάζεται να γίνει με γενική αναισθησία ή χωρίς γενική αναισθησία. Grade 4, επιπλοκές επιβλητικές για τη ζωή, που χρήζουν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ανάλογα, αν έχουμε δυσλειτουργία ενός οργάνου για 4α ή πολυοργανική ανεπάρκεια 4β. Και τέλος, grade 5, επιπλοκές που οδηγούν στο θάνατο. Αυτό είναι το τροποποιημένο σύστημα κλαβί-ενδύντο, το οποίο ισχύει σήμερα και έχει αρκετά μεγάλη αποδοχή. Τα αποτελέσματα από το διεθνές survey που έγινε, με τα δύο ερωτηματολόγια που αποστάθηκαν, βλέπουμε σε 6 χώρες. 144 χειρουργοί απάντησαν το πρώτο ερωτηματολόγιο, στο οποίο τους στέθηκαν κάποια σενάρια να τα βαθμονομήσουν. Και βρέθηκε τελικά ότι απάντησαν σωστά στο 90% των περιπτώσεων. Ενώ στο δεύτερο ερωτηματολόγιο που τους ζητήθηκε να πούν τη γνώμη τους για το αν το βλέπουν απλό, αναπαραγώγημο, λογικό κτλ. Το σύστημα, επίσης είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θεώρησαν όλοι αυτοί οι χειρουργοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι περιλαμβάνει όλα αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά το σύστημα και τα αποτελέσματα αυτά ήταν ανεξάρτητα από την γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχονταν οι χειρουργοί, καθώς επίσης και από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Άρα δηλαδή έχει μια ευρεία, είναι καλό σύστημα. Είναι καλό σύστημα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη και από διαφορετικούς χειρουργούς, οι οποίοι μπορεί να είναι από στον πρώτο χρόνο, παραδείγματος χάρη, ειδικότητας, μέχρι πολύ έμπειρους. Στην ουρολογία όμως, ήταν κανένα σενάριο ουρολογικό μέσα σε αυτά τα... Στην ουρολογία δεν έχουμε validation, όπως είπαμε στην αρχή, δυστυχώς, ακόμα. Και ερχόμαστε 5 χρόνια αργότερα. Το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί από το 2004 στο 2009. Έχουμε αυτή τη δημοσίευση πάλι από τους ίδιους συγγραφείς, οι οποίοι ελέγχουν το σύστημα πια μετά από 5 χρόνια χρήσης του, αν χρειάζεται επιπλέον τροποποιήσεις και αν έχει κάτι αλλάξει και πώς τα πάει γενικά. Και φαίνεται ότι από τον αριθμό των citations που έχει πάρει, το TAF92, το αρχέγωνο το πρώτο, φαίνεται ότι είναι σταθερά ένα πλατό μέσα στα χρόνια, αλλά το 2004 που δημοσιεύθηκε το τροποποιημένο, έχουμε μια εκθετική αύξηση. Δηλαδή μια πολύ ευρεία απήχηση στον κόσμο για αυτό το σύστημα. Και με βάση αυτά, τα οποία βρήκαν οι ερευνητές για το σύστημά τους, καταλήγουν ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν τουλάχιστον να γίνει κάποια τροποποίηση. Το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και είναι αρκετά καλό. Και υπάρχει και ένα site στο ίντερνετ, είναι το surgicalcomplication.info, στο οποίο μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες, τα original articles που έχουν δημοσιευτεί, τα papers τα οποία έχουν κάνει citations στο σύστημα και επίσης πολύ σημαντικό μπορεί να κατεβάσει και πρότυπα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί στην κλινική πράξη ήδη όπως είναι για να βαθμονομήσει τις δικές του επιλογές ο καθένας. Μέσα σε αυτό το site μπορούν να βρουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυρουλάκη.